Τώρα, μιλήσαμε χάρη στον Γιώργο το Σόμπολο και την Ειρήνη την Αρβανίτη με την οικογένεια του 14χρονου κοριτσιού που αποπλανήθηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον παιδεραστή. Για όσους δεν παρακολουθήσουν την εκπομπή από την αρχή, μιλάμε για το κοριτσάκι που συναντήθηκε με τον παιδεραστή. Ο παιδεραστής, επειδή είχε αδυναμία στο άλλο φύλλο, σκούρεψε τα μαλάκια της κοντά, έτσι ώστε όταν την κακοποιεί να νιώθει ότι ενδεχομένως εκτονώνει τις σεξουαλικές του ορέξεις στο άλλο φύλλο. Για αυτό το κοριτσάκι μιλάμε, το οποίο κοριτσάκι είδε αυτές τις μέρες στην τηλεόραση το Βαν, πριν κάνει η εισαγγελία δώσει την εντολή να δημοσιοποιηθεί η φωτογραφία του. Είδε το Βαν και το αναγνώρισε. Και αντέδρασε βέβαια. Μιλήσαμε με την οικογένεια, σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα. Πριν δούμε το βίντεο και πριν μας πει η Ειρήνη την συζήτηση που είχε με την οικογένεια, θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο, τον Σόμπολο, καθώς οι καταγγελίες στη δίωξη για τη δράση του κατηγορούμενου για παιδεραστία είναι δεκάδες. Είναι αρκετές σίγουρα, αυτό μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, και μιλάμε για καταγγελίες από γονείς οι οποίοι μετά το σάλο που έκυψε από αυτή την υπόθεση, πήγαν στον υπολογιστή του παιδιού τους ή στον υπολογιστή του το δικό τους που χειρίζονταν τα παιδιά τους και διαπίστωσαν ότι είχαν συνομιλίες με το άτομο το οποίο εμφανίζεται, είναι αυτό το πρόσωπο που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή, που είχε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και ξαφνικά άρχισαν να διαπιστώνουν ότι υπήρχαν συνομιλίες των παιδιών τους με το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενημέρωσαν αμέσως τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και όλοι αυτοί θα κληθούν να δώσουν, θα πάνε κάποια στιγμή εντός των επόμενων ημερών να δώσουν κατάθεση στην αστυνομία, να δώσουν τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή στα κοινοτροπικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί το είδος της συνομιλίας. Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Να δούμε λίγο τις φωτογραφίες που έβαζε στο Facebook, γιατί οι γονείς που μπήκαν στους λογαριασμούς των παιδιών, ο λογαριασμός του κατηγορούμενου έχει κλείσει αυτή τη στιγμή, έκλεισε την πρώτη μέρα. Ο δε λογαριασμός δεν είχε το όνομά του. Είχε άλλο όνομα. Έχει κατέβει, είχε άλλο όνομα. Πες μας, Ειρήνη, τι όνομα είχε. Ήταν Φίλιππος Evolution. Φίλιππος Evolution. Ωραία. Για τους γονείς, λοιπόν, ο λογαριασμός αυτός είχε το όνομα Φίλιππος Evolution. Φίλιππος Evolution. Ήταν το όνομα του λογαριασμού. Οι φωτογραφίες που βλέπετε αυτή τη στιγμή, αυτό εδώ, Γιώργο μου, είναι να το δούμε το αεροπλανάκι. Οι γονείς του έλεγαν ότι έβγαινε, ότι το παιδί τους είχε πάει να πετάξει ένα αεροπλανάκι. Και ότι έβγαινε και πέταγε αυτό το αεροπλανάκι. Αυτό ήταν το αεροπλανάκι με το οποίο, επειδή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και το πετούσε εκεί στις γειτονιές, με αυτό προσέλκυε τα πιτσιρίκια και ειδικά τα αγοράκια, διότι βλέπανε τα αγοράκια αυτό το μηχάνημα και τρελνόντουσαν. Θέλανε να πάνε να το δουν, να το πιάσουν, να το πετάξουν. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι για να πλησιάζουν παιδάκια αυτό, το οποίο το έχει ανεβάσει κιόλας στη σελίδα του στο Facebook, αυτό που βλέπουμε το παιχνίδι. Όπως επίσης και άλλες φωτογραφίες που δεν φαίνεται ότι δεν έχει μαλλιά στο πάνω μέρος του προσώπου. Δηλαδή, αν δείτε τις άλλες φωτογραφίες, τις είχε κόψει κάπου εδώ, όπου φαινόταν μόνο. Βλέπετε, είναι κομμένο η αραίωση. Είναι κομμένη. Το βλέπετε. Εδώ, αυτή τη φωτογραφία έχει ανεβάσει και μία άλλη που σας δείξαμε. Φίλιππος Evolution, το συγκεκριμένο προφίλ. Και ενδεχομένως και άλλα προφίλ είχε. Κάπως έτσι λοιπόν οι γονείς μπορούν να διευκολυθούν να ψάξουν ακόμα καλύτερα σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος φίλος τέτοιος με το όνομα Φίλιππος Evolution στους υπολογιστές των παιδιών του στο Facebook. Και το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό που είπες. Καταρχήν, δύο πράγματα. Ένα, αυτό με το αεροπλανάκι δεν χρειάζεται μόνο να το πετάξει. Αυτό λειτουργούσε ως κράχτης και σε μια καφετέρια που είχε ακριβώς δίπλα από ένα σχολείο στην περιοχή όπου ήταν το σπίτι και η επιχείρησή του. Πήγαινε πολλές φορές με αυτό το αεροπλανάκι στην καφετέρια, καθόταν εκεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο που το βλέπεις με το που μπαίνεις μέσα, οπότε δεν μπορεί να σου ξεφύγει από το μάτι. Και καθόταν αρκετά εκεί και έπαιρνε τον καφέ και αυτό το παιχνίδι λειτουργούσε ως κράχτης, πήγαινε τα παιδιά να το δω, και ερχόντουσαν έτσι σε μια επαφή, τα κερνούσε μια σοκολάτα, μια πορτοκαλάδα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Και το δεύτερο, είναι ότι πάρα πολλοί γονείς εντοπίζουν τώρα συνομιλίες των παιδιών τους με το συγκεκριμένο προφίλ. Το ζητούμενο όμως για τους αστυνομικούς δεν είναι μόνο να δουν τι συνομιλία είχε το παιδί με τον άνθρωπο αυτό, αλλά αν υπήρχε και περαιτέρω συνάντηση, αν υπήρχε συνάντηση του παιδιού με τον κατηγορούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά είναι δύσκολο να ανοιχτούν. Όταν το παιδί. Υπήρχαν μάλιστα γονείς που είπαν ότι το παιδί τους αρνιόταν ότι είχε συνομιλία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Από φόβο προφανώς, από αυτά που είδε στην τηλεόραση, έγινε κάτι παραπάνω που δεν γνωρίζει κανείς προς το παρόν. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και εκεί φυσικά θα υπάρξει ειδική μέρημνα από τους αστυνομικούς. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ειδικοί σε θέματα παιδιών που θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα παιδιά για να μάθουν αν το παιδί αυτό είχε έρθει σε επαφή μαζί του, αν είχαν γνωριστεί ή αν συνέβη κάτι παραπάνω. Να πούμε εντωμεταξύ, Ειρήνη, ότι στη σελίδα που επισκεφτήκαμε, έχει κατέβει, επαναλαμβάνω τώρα, και φωτογραφίες έχουν εξαφανιστεί, ανέβαζε και φωτογραφίες παιδιών, μικρών παιδιών, με διάφορα, χαριτωμένες. Αλλά ένα μικρό ξαθό αγοράκι με γυαλάκια και μια επιγραφή από κάτω, ένα άλλο παιδάκι που ήταν χαριτωμένο, μια... Πώς ανεβάζουμε στο social media φωτογραφίες παιδιών χαριτωμένες. Ανέβαζε φωτογραφίες παιδιών ο συγκεκριμένος, έτσι. Λοιπόν, τώρα, Ειρήνη, πάμε να δούμε ένα βίντεο με την οικογένεια της 14χρονης που κακοποιήθηκε. Είδα το πρόσωπό του στην τηλεόραση και ξέσπασε σε λυγμούς. Φώναζε πως αυτός είναι ο βιαστής της, σύμφωνα με τη μητέρα της και τον παππού της, που μιλούν αποκλειστικά στην εκπομπή Μία. Ο λόγος για το 14χρονο κορίτσι που, όπως αποκάλυψαν οι αρχές, βιάστηκε και κουρεύτηκε τον περασμένο Αύγουστο από τον παιδεραστή με το βαν. Πρόκειται για τον 40χρονο που συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος την 1η Μαρτίου επ' αυτοφόρο να επιβιβάζει ένα 13χρονο αγόρι στο αυτοκίνητό του. Σε αυτό το βαν που είχε μετατρέψει στην καρσονιά. Το κορίτσι μου τον είδε στην τηλεόραση και ξεσήκωσε όλο το σπίτι από τα κλάματα. Φώναζε. Μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι γείτονες. Έβλεπε ειδήσεις και άρχισε να κλαίει ξαφνικά και να φωνάζει. Τη ρωτάμε τι έπαθες και μας λέει αυτός είναι που με κακοποίησε με πολύ κλάμα. Δεν μπορούσαμε να τη συγκρατήσουμε και προχθές πάλι τα ίδια. Είδε το αυτοκίνητο στην τηλεόραση, την άσπρη κλούβα, λέει αυτό είναι το αυτοκίνητο, σε αυτό ήμουν. Αυτό το κορίτσι το έχω μεγαλώσει εγώ. Αυτό έγινε η ζημιά από πέρσι. Ήταν 14 ετών και κάποια στιγμή την έχει πλανήσει με τα λόγια του στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Την έχει βιάσει, την έχει κόψει τα μαλλιά, την έχει εγκαταλείψει στους δρόμους και εγώ το κοριτσάκι δεν ήξερε πού να πάει. Και ευτυχώς υπήρχε το πρατήριο δίπλα και δεν μπορούσε να καταλάβει πού να πάει το κοριτσάκι. Και ζήτησε βοήθεια από το πρατήριο και ευτυχώς να είναι καλά εκείνος ο άνθρωπος και εκείνη η κυρία. Πήρανε τηλέφωνο στην αστυνομία και την πήραν στο αστυνομικό τμήμα. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ο 40χρονος είχε γνωρίσει την ανήλικη μέσω Facebook. Όμως η μητέρα της 14χρονης ισχυρίζεται ότι δεν έχουν στο σπίτι σύνδεση ίντερνετ και πιστεύει ότι ο παιδεραστής άρπαξε την κόρη της από το δρόμο. Τη μέρα που έγινε το κακό μας ειδοποίησαν και πήγαμε στη Γαδά. Βλέπω την κόρη μου και δεν τη γνώρισα. Ένα άγριο πλάσμα ήταν, φοβισμένο, με κομμένα μαλλιά σαν αγορίστηκα. Είχε πολύ μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση και αυτός της τα έκοψε τόσο κοντά να μοιάζει με αγόρι. Τον Αύγουστο που πέρασε, ένα πρωί πριν πάει στο σχολείο, πήγε στο φούρνο να πάρει μια τυρόπιτα. Άρχισε να περνάει η ώρα και δεν είχε επιστρέψει. Ανησυχήσαμε και αρχίσαμε να την ψάχνουμε. Όλη μέρα δεν καταφέραμε να τη βρούμε. Στις 12 το βράδυ μας παίρνουν τηλέφωνο από τη Γαδά και μαθαίνουμε ότι την βρήκαν στο Περιστέρι. Ζήσαμε μεγάλο εφιάλτη. Η μικρή δεν μιλούσε, δεν μας γνώριζε. Είχε πάθει σοκ. Θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος που έκανε τέτοια ζημιά στο παιδί μου και την οικογένειά μου. Δεν τον γνώριζε η κόρη μου αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν 14 χρονών παιδί να έκανε παρέα με έναν 40χρονο? Από πού να τον έχει γνωρίσει? Εμείς στο σπίτι δεν έχουμε ίντερνετ και υπολογιστή. Από το δρόμο την άρπαξε με το αυτοκίνητό του. Το βράδυ πήραμε τηλέφωνο, 12 η ώρα. Και λέω, γιο μου, τι σημαίνει σε αυτά? Λέω, παιδιά, ώρα που μας παίρνει το τηλέφωνο, έχουμε κάποια... Τι είπε, ξέρετε, κρύβει ο γιος μου ότι είναι ανιψά μου. Και πήγα στο αστυνομικό και μας τυφαντάει πάνω και βλέπουμε ότι βλέπουμε ούτε καν την εγνωρίσα την εγγονή μου. Γι' αυτό θέλω σας παρακαλώ, αυτόν τον άνθρωπο θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Και τώρα πάλι τον αγνώρισε στην τηλεόραση. Και φώναζε, για αυτός είναι, για αυτός, αυτός. Και χθες μάλλον τον είδε στην τηλεόραση, έγινε η σύλληψη, τον εγνώρισε φατσικό ότι
Φώναζε και έκλαιγε. Μου έχει κάψει τα σπλάχνα, μου καταλαβαίνετε. Τη ζημιά που μου έχει κάνει την εγγονή μου. Ακόμα δεν έχει γίνει κανένα κοριτσάκι, έχει σοκ. Αφού τον είδε τηλεόραση και άρχισε φωνές και κλάματα. Καταρχήν, δεν βγαίνει έξω από το σπίτι. Από πέρσι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει έξω γιατί βλέπετε τον κόσμο. Εμείς οι Τσιγκάνοι, δεν έχουμε το συνήθεια αυτό. Να είμαστε με κομμένα μαλλιά και να βγούμε δεξιά και αριστερά έξω. Από τότε που έγινε η ζημιά, φοράει η κουκούλα. Η μικρή αναγνώρισε, όπως λέει η μητέρα της, το άσπρο αυτοκίνητο του παιδόφιλου, το οποίο μόλις αντίκρισαν οι αστυνομικοί, έμειναν άφωνοι καθώς είχε μέσα στρώμα, κουβέρτες, ανεμιστήρα και φωτιστικό. Ενώ ο 40χρονος είχε μέσα επίσης μπισκότα, σοκολάτες και ροφήματα. Τώρα, αυτό που έχει γίνει από τη ζημιά στην εγγονή μου, δηλαδή να τη βιάσει, δηλαδή να καταγεί στον δρόμο, δηλαδή σκόψει τα μαλλιά. Εγώ το λέω αυτό και. Αν κοιμηθώ απόψε βράδυ πάλι, είχα ηρεμήσει λίγο. Τον είδα στην τηλεόραση. Και τριλύνομαι. Ερχόταν η γαδά εδώ που πέραν την εγγονή μου και πηγαίνανε γύρω 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 μπας και θυμάται ποιο σπίτι είναι. Και έκλαιγε το παιδί, δεν μπορώ να πάω. Και έκλαιγε, ηρέμησε και τις πηγαίνανε γύρω 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 μπας, γύρω γύρω όλη την Αθήνα μπας και θυμάται το σπίτι, την εδώς. Αλλά τίποτα δεν σηκώσει. Δεν μας είπαν τίποτα ότι ξέρουμε τα στοιχεία, το όνομα, το επώνυμο που μένει και δεν μας είπαν. Η αστυνομία ξέρει τα στοιχεία του, το όνομά του και που μένει και ποιος είναι από τα περασμένα Χριστούγεννα. Ναι, εμάς δεν μας είπαν όμως έτσι ότι ξέρουμε ποιος είναι. Δεν σας το έχουν πει λοιπόν, δεν σας ενημέρωσαν. Όχι. Μάλιστα. Απλά μας είπανε, λίγες, το πολύ σε ένα μήνα λέει δύο, είμαστε πίσω από την πλάτη, δεν θέλουμε πιάσουμε κάποια στιγμή. Αυτό μας είπαν όλο και όλο. Όπως καταγγέλλεται λοιπόν, το κοριτσάκι είχε πάει να πάρει μια τυρόπιτα από το φούρνο. Αυτό το συγκεκριμένο κοριτσάκι δεν το παρέσυρε μέσω του διαδικτύου, καταλαβαίνουμε, γιατί δρούσε σε δύο επίπεδα. Ή προσπαθούσε και παρενοχλούσε παιδιά μέσα από το διαδίκτυο, τους έκανε ραντεβού, πήγαινε κάτω από τα σπίτια τους, είτε πήγαινε και άρπαζε παιδιά από το δρόμο. Αυτό το συγκεκριμένο, αυτό το περιστατικό δεν ήταν μέσα από το διαδίκτυο. Είχε πάει το κοριτσάκι στο φούρνο να πάρει μια τυρόπιτα. Το αρπάζει. Επέστρεφε σπίτι για να πάει υποτίθεται στο σχολείο. Ακριβώς. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Το αρπάζει, το βάζει στο βαν και ξαφνικά το κοριτσάκι εξαφανίζεται. Αρχίζουν να το ψάχνουν οι δικοί του. Γίνεται χαμός και αυτός το αφήνει αργά, νύχτα, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Στην περιοχή του Περιστερίου, το κοριτσάκι δεν είναι από το Περιστέρι. Το λέω γιατί δεν θα λέγαμε ποτέ την περιοχή, ούτε καν την περιοχή, έτσι. Το αφήνει σε μια άλλη περιοχή, στο Περιστέρι, κοντά σε ένα βενζινάδικο. Το κοριτσάκι χαμένο, κλαμμένο, σοκαρισμένο. Ήταν τόσο σοκαρισμένο το παιδί που δεν αναγνώρισε ούτε τους γονείς του όταν πήγαν να το πάρουν. Το μαζεύουν από το βενζινάδικο οι άνθρωποι και το πάνε στην αστυνομία. Και κάπως έτσι η αστυνομία βρήκε τους δικούς του. Εσύ συνάντησες από κοντά την οικογένεια. Ναι. Είδες το κοριτσάκι. Το είδα το κοριτσάκι. Και είναι όντως ένα, όπως πήγε η μητέρα του, είναι ένα γρίμι. Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα ότι αυτό είναι ένα κοριτσάκι 14 ετών που θα έπρεπε να έχει αυτή την αθότητα στα μάτια, αυτή την παιδικότητα. Βλέπεις ένα παιδί που κοιτούσε λίγο αγριεμένα να καταλάβει τι έχει συμβεί. Πάντα με μια κουκούλα, με ένα φούτερ με μια κουκούλα για να κρύβει τα μαλάκια της. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά τα μαλάκια της ήταν μέχρι εδώ. Η όψη του δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι κορίτσι. Αλήθεια, δηλαδή ήταν. Ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που είδα για ένα κοριτσάκι 14 χρονών. Και μεγάλη οργή. Μεγάλη οργή από τους δικούς της που θέλουν όσο τίποτα άλλο να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος για το κακό που έκανε στο παιδάκι αυτό, για ένα κοριτσάκι που θα πήγαινε απλά μια μέρα στο σχολείο του. Ετοιμαζόταν να πάει στο σχολείο του. Πήγε μέχρι το φούρνο και ξαφνικά έζησε όλο αυτό το βασανιστήριο. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπαν οι δικοί τους ότι. Ενώ δεν τον είχε δει ποτέ ξανά από τότε, δεν είχαν μάθει ότι η αστυνομία τον είχε εντοπίσει ή όχι. Ξαφνικά βλέπει το βαν, μόνο το βαν, στην τηλεόραση. Όλοι αυτό λέγανε ότι αμέσως άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει, ότι είναι αυτός, ότι είναι αυτό το βαν. Και περιμένουν να δουν με αγωνία την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Θέλουν όσο τίποτα άλλο τέτοιοι άνθρωποι να τιμωρηθούν για να μην σπείρουν αυτό το κακό και σε άλλα παιδιά, να μην ξανακάνουν κάτι τέτοιο. Πού θα τον πάνε αυτόν τώρα, Γιώργο,
Που εδώ στον Κορυδαλό θα πάει σε άλλες φυλακές, υπάρχουν ειδικές φυλακές για παιδεραστές, τι? Υπάρχουν ειδικές φυλακές στις οποίες πηγαίνουν άτομα που έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για σεξουαλικά αδικήματα για λόγους ασφαλείας, για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα από συγκρατουμενούς τους. Υπάρχουν φυλακές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα θα αποφασιστεί. Άρα τους έχουν σε κάποια ειδικά παραρτήματα φυλακών, λες πλέον, γιατί παλιότερα είχαμε πάρα πολλά περιστατικά κρούσματα βίας, δηλαδή στην ουσία οι κρατούμενοι έπαιρναν τον νόμο στα χέρια τους και τιμωρούσαν τους παιδεραστές με διάφορους τρόπους. Λες ότι τώρα τους πάνε σε ειδικές φυλακές, τώρα τα τελευταία χρόνια. Έχουν αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια τα πράγματα, γιατί είδαν ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά, πολλά κρούσματα βίας, όπως είπες και εσύ, και γι' αυτό το λόγο, γιατί πολλοί ήταν κατηγορούμενοι, ούτε καν καταδικασμένοι, δηλαδή ήταν προφυλακισμένοι όσο του γίνει η δίκη. Και επειδή κάποιες φορές είχαμε τα πάνω κάτω ανατροπές στις δίκες, αποφασίστηκε ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα ασφαλείας για αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και αν καταδικαστούν, να είναι σε ειδικούς χώρους. Πάντως, πρέπει να σας πω εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτάκι. Η κοπέλα, το κορίτσι, το 14χρονο, είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος του συγκεκριμένου άνδρα. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί ψάχνουν την τελευταία 7 ετία, έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 7 χρόνια, όσα περιστατικά είχαν, τα οποία δεν έχουν διαπιστωθεί, δεν έχει βρεθεί ο δράστης ή οι δράστες, να τα ξαναψάξουν πάλι, μήπως πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο. Γιατί εκτιμούν ότι ο τρόπος δράσης σε βάρος του συγκεκριμένου κοριτσιού δείχνει ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος το είχε ξανακάνει, δεν ήταν η πρώτη φορά. Τους δίνει δηλαδή την εντύπωση ότι το έχει ξανακάνει, λειτουργήσε με σχέδιο, με συγκεκριμένο τρόπο. Και ψάχνουν να βρουν τώρα πλέον, αφού έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία και υπάρχει πλέον, έχει μπει το νερό στα βλάκια που λέμε, και τις προηγούμενες υποθέσεις, μήπως βρεθεί έστω και ένα κοινό στοιχείο ή το να αναγνωρίσει κάποια από τα θύματα για να μπορούν να προχωρήσουν. Βλέπετε, ο άνθρωπος φοράει μπλούζα με παιδικό ήρωα, μάθετε τα παπούτσια του και άλλα ρούχα που είχε. Και άλλες λεπτομέρειες που δεν μπορώ να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή, όλα παραπέμπουν σε ανήλικα, σε παιδιά, δηλαδή όχι σε έναν 40χρονο άνθρωπο. Δηλαδή δεν θα φοράει αυτό το πράγμα. Όσο επιτρέψουν ένα 40χρονο. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Γιώργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σου στο ρεπορτάζ. Ήταν πολύ ουσιαστική για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την τόσο σημαντική μαρτυρία.